Μαθητής του εργαστηρίου ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης Ορεστιάδας είναι ο 19χρονος γιος του Χασάν Πεμτζιάλ. Ζει με την οικογένειά του στο Σιδηρό Σουφλίου και τα προηγούμενα 5 χρόνια παρακολουθούσε μαθήματα στο ειδικό σχολείο, όχι όμως και φέτος. Μένει μέσα. Κλαίει, θέλει να βγαίνει έξω. Εγώ είμαι στη δουλειά, δεν μπορώ να τον κάνω βόλτες. Το απόγευμα όσο προλάβω και τον κάνω βόλτες. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το κάνουν αυτό. Ο μαθητής δεν έγινε δεκτός γιατί δεν έχει προσληφθεί ακόμα νοσηλευτή στο σχολείο, κάτι που αποτελεί προϋπόθεση για τη φοίτηση του παιδιού. Την καταγγελία έκανε ο πατέρας του μαθητή στη Δέλτα τηλεόραση. Κάθε χρόνο έχουμε ίδια προβλήματα. Μια δεν έχουν βοηθητικό προσωπικό, μια δεν έχουν καθηγητές, μια δεν έχουν νοσηλευτή. Δηλαδή, ενώ της Αλεξανδρούπολης λειτουργεί από την πρώτη μέρα που άνοιξαν τα σχολεία. Της Ορεστιάδος, δεν ξέρω, επειδή είναι του Βόρειου Εύρου, είναι τα παιδιά κατώ του Ορεστιαίου, δεν ξέρω. Στο Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ορεστιάδας εκκρεμούν προσλήψεις εκπαιδευτικών αλλά και βοηθητικού προσωπικού, παραδέχθηκε η πρόεδρος της Β' ΕΛΜΕ Εύρου Κική Γιαννάτου. Γνωρίζω ότι στο ειδικό σχολείο, στο ΕΚ Ορεστιάδας, εδώ λείπει νοσηλευτής που είναι απαραίτητος, με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα στη λειτουργία του σχολείου και βέβαια προβλήματα στους ίδιους τους μαθητές, οι οποίοι χρειάζονται ειδική παρακολούθηση και ειδική φροντίδα. Σαφείς απαντήσεις για το πότε και αν τελικά προσληφθεί νοσηλευτή στο ειδικό σχολείο δεν έχει πάρει ακόμα η οικογένεια. Στο μεταξύ, ο μαθητής παραμένει στο σπίτι του χωρίς καθημερινή απασχόληση που συμβάλλει σημαντικά στην πρόοδό του, επισημαίνει ο πατέρας. Έγινε πιο κοινωνικός, πιο λειτουργικός. Γιατί είναι αυτιστικό παιδί, δεν μιλάει, δεν έχει επικοινωνία. Τον βοήθησε πάρα πολύ, μπορώ να πω. Μόνο που πάει εκεί και παίζει με άλλα παιδιά, ανακαιρετεύεται με άλλα παιδιά, είναι κάτι, γι' αυτό είναι μια απόδραση να βγει έξω, να δει κόσμο. Οι ελλείψεις δεν αφορούν μόνο στο ειδικό σχολείο. Σοβαρά προβλήματα καταγγέλλονται και από γονείς νηπίων στην περιοχή του Σουφλίου. Ενδεικτική είναι η περίπτωση του Κωνσταντίνου Ταπεινόπουλου, πατέρα 4 παιδιών. 2 από αυτά φοιτούν στο δημοτικό, ενώ τα μικρότερα στο νηπιαγωγείο. Το πρόβλημα είναι ότι μέχρι στιγμής δεν έχει λειτουργήσει το ολοήμερο. Αφορά στο δεύτερο δημοτικό, στο δεύτερο νηπιαγωγείο, συγγνώμη, του Σουφλίου, στο οποίο λειτουργεί και ολοήμερο τμήμα. Το οποίο τμήμα δεν λειτουργήσε Πέμπτη, Παρασκευή, Δευτέρα, Τρίτη. Όπως μας είπε η νηπιαγωγός, αυτό έγινε γιατί έπρεπε να καλύψουν την απουσία εκπαιδευτικού στο νηπιαγωγείο της Σιδηρούς, εκ περιτροπής σε όλα τα σχολεία, όλα τα νηπιαγωγεία της περιοχής μας. Πέρα από αυτό όμως, έκανα και μια διαπίστωση που με παραξένευσε κατά κάποιο τρόπο, ότι μέσα στο καλοκαίρι, με υπουργική απόφαση, ορίστηκε ότι για να σπάσει το τμήμα στο νηπιαγωγείο σε 2, ενώ ο αριθμός των μαθητών ήταν 22, έγινε 25. Δηλαδή, μεγάλη αντίφαση με όλα αυτά που αντιμετωπίζουμε καθημερινά, με τα μέτρα που καλούμαστε όλοι να λάβουμε, με την πειθαρχία που πρέπει να επιβάλλουμε στα παιδιά μας, τα πεντάχρονα. Παρόλα αυτά, έρχεται το Υπουργείο και αυξάνει το όριο για τη δημιουργία δευτέρου τμήματος. Σημειωτέων ότι στο δεύτερο νηπιαγωγείο αυτό του Σουφλίου υπάρχει αίθουσα. Πέρσι λειτουργούσαν 2 τμήματα και φέτος έγινε 1.